Πολύ τρόποι να διαβάσει κανεί τι κινητοποιήσει των αγροτών σε όλη την Ευρώπη. Εξάλλου, τι τελευταίε ημέρε θα έχετε κυρίε και κύριοι δει παντού εκτενή ρεπορτάζ, τηλεοπτικά πλάνα αλλά και αναλύσει ω προ το γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και αλλού. Ειδικά οι σημερινέ εικόνε που έρχονται από τι Βρυξέλλε είναι πραγματικά εντυπωσιακέ. Δεν είναι συχνό φαινόμενο οι Ευρωπαίοι ηγέτε να συνεδριάζουν υπό τον κλειό εκατοντάδων αγροτικών μηχανημάτων, ούτε είναι συχνό φαινόμενο η πρόεδρο τη σχεδόν φοβισμένη και επειδή απέχουμε λίγο από τι ευρωεκλογέ να προβαίνει σε κυβιστήσει υπέρ των αγροτών πριν καν ξεκινήσει η συνεδρίαση. Για κάποιου λοιπόν, η προβολή των κινητοποιήσεων στι Βρυξέλλε, στο Παρίσι και αλλού, είναι μια προσπάθεια να στηρίξουν επικοινωνιακά και πολιτικά την κυβέρνηση και να σα δημιουργήσουν τον κλασικό συνειρμό. Είδε τι να πρωτοκάνει και ο Μητσοτάκη. Σε όλη την Ευρώπη τα ίδια συμβαίνουν. Αυτή βεβαίω είναι η ευθελή και ιδιοτελή πλευρά του πράγματο. Για κάποιου άλλου, είναι οι σκληρέ οδύνε εν ώψη ενό νέου κόσμου που περιμένει να γεννηθεί. Ένο κόσμου που όλα δείχνουν ότι παρά την τεχνολογία παιδαγωγική τη γνώση τη ιστορία και τη κάθε είδου καινοτομία, δύσκολα θα είναι καλύτερο από τον προηγούμενο. Στην Ευρώπη, λοιπόν, οι αγρότε βράζουν. Σε όλη τη γυραιά ήπειρο η ακροδεξιά δαγκώνει. Η Γερμανία είναι ένα βήμα πριν την ύφεση, με την ακροδεξιά να φλεθάρει με τη δεύτερη θέση. Η Γαλλία θεωρείται ατύχημα εν αναμονή και η Αμερική υπνοβατεί προ ένα ακροδεξιό αυταρχικό καθεστώ. Η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση έχει παγώσει, αν όχι πεθάνει. Ο Ευρωπαϊκό Νότο μαραζώνει ξανά και οι κλασικέ πολιτικέ δυνάμει βλέπουν την ιστορία να πασχίζει, να του ξεπεράσει με τον πλέον ανεξέλεγκτο και αρνητικό τρόπο. Η ακρίβεια σαρών. Οι λαοί τη Ευρώπη έχουν πλέον τη βεβαιότητα ότι θα είναι οι πρώτε γενιέ που δεν θα ζήσουν καλύτερα από τι προηγούμενε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ πολλαπλασιάζονται οι πολεμικέ σειράξει στην ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά και άλλα τόσα θα έπρεπε να είναι επαρκή καμπανάκια για να κάνουν και την Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά και την Κεντροαριστερά, αλλά και την Αριστερά και του Πρασίνου, ό,τι περνάει από το χέρι του με ρυθμού τροχάδιν για να αποτρέψουν το ναυάγιο. Και όμω για του περισσότερου στην Ευρώπη, η φάση είναι business as usual. Βάζουν τα κοστούμια και τα ταγέρ του και χάνονται σε ατέρμονε συζητήσει χωρί να καταλαβαίνουν το επίγον του πράγματο. Πάντω, σίγουρα την επόμενη μέρα δεν θα έχουν κανένα άλοθη και δεν θα μπορούν να πούν ότι δεν ήξεραν. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώ.